Αγαπητοί μας μαθητές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και θα πάμε να γνωρίσουμε έναν ακόμη ήχο και συγκεκριμένα τον ήχο τέταρτο. Ανήκει στους κύριους ήχους, μαζί με τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Βέβαια, ο τέταρτος ήχος ανήκει στο διατονικό γένος. Μπορώ να πω όμως ότι είναι ένας από τους ήχους που έχουν έτσι μια πολυμορφία, θα έλεγα, έχουν μια ιδιαιτερότητα, είναι από τους πιο όμορφους ήχους, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχει και πολλές μελωδικές έλξεις. Ας το δούμε παραλλαγή, όπως πάντα, ήχος τέταρτος, η Αρκτική Μαρτυρία, ξεκινώντας, και πάλι βέβαια είμαστε στον Εσπερινό, στον Αναστάσιμο Εσπερινό του Σαββάτου. Αυτό που πρέπει να πούμε, βλέπετε και την μαρτυρία μπροστά, ότι η βάση του τέταρτου ήχου, αλλά που στα αργοσύντομα μέλη. Γνωρίσαμε μέχρι τώρα τα σύντομα μέλη του τετάρτου ήχου, θυμάστε πώς τον ονοματίσαμε, πώς λέγαμε. Ήχος τέταρτος, λέγετος, δίγα βου. Είχε βάση τον φθόγκο βου και δεσπόζοντες φθόγκους ποιους, τον βου και τον δι. Και η μελωδία την βλέπουμε να κινείται εκεί, δίγα βου, δίγα βου, και πιο πάνω βέβαια, αλλά εκεί γινόταν οι καταλήξεις. Εδώ έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό άκουσμα. Στον τέταρτο ήχο έχουμε διπλή βάση. Γιατί το λέω αυτό? Αρχίζουμε και παίρνουμε το απήχημά μας στον φθόγκο πα. Η κατάληξη όμως, η τελική, όπως εδώ, εισάκουσόν μου Κύριε, βλέπετε, καταλήγει και γίνεται η κατάληξη στον φθόγκο βου. Άρα ένα δεδομένο. Αρχίζουμε με τον φθόγκο πα και καταλήγουμε στον φθόγκο βου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ως δεσπόζοντες φθόγκους έχουμε αρχικά δύο, τον φθόγκο πα και τον φθόγκο βου. Θα δείτε και στην πορεία του μέλους ότι έχουμε ακόμα έναν δεσπόζοντα φθόγκο, ο οποίος είναι ο φθόγκος δι. Τρεις λοιπόν δεσπόζοντες φθόγκους, πα, δι, βου. Το απήχημα λοιπόν στον πα, πα, υπερβατή ανάβαση τριών φωνών, πα βουγαδί, δι γαβού. Έχουμε και το άκουσμα, δι γαβού από τον λέγετο. Προσέξτε όμως, αμέσως και το ισοκράτημα πάει στον φόγκο βου. Δεν μπορώ να έχω πα και να κάνω αυτή τη μελωδική φράση, δι γαβού. Άρα λοιπόν και πάλι, πα, δι γα βου, γα δι και δι γα βου, γα δι γα βου, γα δι δι, νι δι γα βου, γα δι και δι γα βου, γα δι και δι. Γα βου πανί, γα βου δι, γα βου πα, βου πα, πα. Βλέπετε, από το σημείο αυτό αλλάζει πάλι η μελωδία, ενώ από την αρχή μέχρι περίπου στο σημείο αυτό έχουμε άκουσμα δι γα βου βου, γα δι και δι γα γα βου βου. Δι και δι γαβου. Πάμε να κάνουμε μία κατάληξη στον φθόγκο πα. Δι και δι γαβου πανι γαβου δι γαβου πα βου πα πα γαβου. Και πάλι λοιπόν στο βου. Αυτό που βλέπουμε τι? Ότι οι δύο δεσπόζοντες φθόγκοι εναλλάσσονται κατά την πορεία του μέλους, άρα έχουμε
καταλήξει στον φθόγκο βου και καταλήξει στον φθόγκο πα. Στην πρώτη περίπτωση, με κατάληξη στον βου, σαν έχουμε άκουσμα, τέταρτο, ως λέγεται. Δίχαβου παπά. Το δεύτερο άκουσμα, στην κατάληξη του πα, σαν έχουμε κατάληξη και έχουμε ένα άκουσμα τι. Πρώτο ήχο. Αυτή είναι έτσι μια πάρα πολύ έτσι η ομορφιά που έχει ο τέταρτος ήχος στα αργοσύντομά του μέλη. Γαβου, βουβου και δι γαβου, γαδι γαδι, δινι ζωνι ζωνι ζω και δι και δι δι. Μία ακόμη κατάληξη, αυτή τη φορά, στον φθόγκο δι. Στον τρίτο δεσπόζοντα φθόγκο. Συνεχίζουμε. Ζω και δίγα δι και δίγα βου γαδι 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 γαβου παβου παπα. Στον πα τώρα λοιπόν. Βου 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 και δίγα βου. Γαδι γαβου γαδι δι βου γαβου πάνι και δι και ζω και δι γαγαβου δι γαβου βου. Κατάληξη τελική στον φόγκο βου. Άρα μπορούμε να πούμε πως έχουμε ατελείς καταλήξεις στον φθόγκο δι και στον φθόγκο βου, εντελείς καταλήξεις στον φθόγκο πα, καθώς είναι η αρχική μου βάση, τελικές όμως καταλήξεις έχουμε στον φθόγκο βου. Ναι, πρέπει να το θυμάστε λοιπόν αυτό. Το ξαναλέω μία φορά ακόμη, έτσι από την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς να σταματήσω, για να ακούσετε από την αρχή μέχρι το τέλος το άκουσμά του. Και στην συνέχεια θα μείνουμε σε σημεία που χρειάζονται να σχολιάσουμε. Πα, δι, γα, βου, γα, δι, και δι, γα, βου, γα, δι, γα, βου, γα, δι, δι, νι, δι, γα, βου, γα, δι, και δι, γα, βου, γα, δι, και δι, γα, βου, πάνι, γα, βου, δι, γα, βου, πα, βου, πα, πα, γα, βου, 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 και δι, γα, βου, γαδι γαδι, δινι ζωνι ζωνι ζω και δι και δι δι. Ζω και δι, γαδι και δι γαβου, γαδι 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 γαβου παβου παπα. Βου, 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 βου και δι γαβου, γαδι γαβου, γαδι δι, βου γαβου πάνι και δι και ζω και δι γαγαβου. Από την αρχή ας το δούμε λίγο. Δι γαβου, το ισοκράτημα στον βου, να το ακούτε κι εσείς, όσο γίνεται περισσότερο αυτή τη φορά, για να φανεί και η διαφορά. Είμαστε λοιπόν στο βου. Δι γαβου, γαδι και δι γαβου, γαδι γαβου, γαδι δι. Μέχρι εδώ. Δι γαβου. Δι γαβου. Στην κατάβαση το δι γα διάστημα είναι πόσο και γενικά
στο διατονικό γένος, 12, δίγα 12, μείζον τόνος. Στην κατάβαση λοιπόν όσο μπορούμε να χαμηλώνουμε τον γά προς τον βου. Δίγα βου, μη λέμε δίγα βου, δίγα βου, και σιγά σιγά ανεβαίνει και η βάση, δίγα βου, γάδι. Στην ανάβαση μπορεί να είναι κατάτι πιο υψηλός, αλλά όχι τόσο πολύ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όσο μπορούμε στην κατάβαση ο γά να βρει τον βου, κατά κάποιο τρόπο, δίγαβου, να βρει τον βου, να είναι κοντά στον βου. Δίγαβου, γάδι και δίγαβου. Στο διατονικό γένος είμαστε. Το διάστημα δί και, πόσο είναι, θυμάστε. Δί και είναι μείζον τόνος και εδώ. Άρα λοιπόν είναι 12 ηχητικά μόρια. Ας δούμε όμως το τετράχορδο. Καθώς η βάση μας είναι ο βου, το ισοκράτημα είναι στο βου. Βουγαδί και δι, βουγαδί και δι γαβου. Βουγα, τι διάστημα είναι. Αν θυμάστε στο διατονικό γένος, 8. Γαδί, 12. Δι και 12. Άρα 12 και 12, 24. Και 8, πάμε στα 32 ηχητικά μόρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε ένα υπέρμετο τετράχορδο. Ένα κανονικό τετράχορδο, το οποίο να είναι έβυχο, να ακούγεται όμορφα, ομαλά στο αυτί μας, πρέπει να έχει 30 ηχητικά μόρια. Το τετράχορδο λοιπόν, βου και, το έχουμε ξαναπεί αυτό και στα σύντομα μέλη του τετάρτου ήχου, είναι υπέρμετρο. Αυτό σημαίνει ότι ο φθόγκος και είναι κατάτι, κατά δύο ηχητικά μόρια πιο χαμηλός. Είναι σαν να έχουμε ένα άκουσμα δευτέρου ήχου κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, αυτό το ακούμε και εδώ. Δίγαβου, γάδι και δίγαβου, δί και δί. Αν ήμασταν στον πλάι του τετάρτου, που η βάση μας εκεί είναι ο νι, δεν επηρεάζεται ο βου από τον και ή ο και από τον βου. Νι παβουγαδί και δι, και δι και ζω και δι. Ενώ όμως τώρα έχουμε βάση τον βου. Βου, δεν μπορώ να έχω βου φυσικό και φυσικό. Βουγαδί και δι, και δι γαβου. Είναι λοιπόν ο φθόγκος και πιο χαμηλός. Δεν μπορεί να είναι ο φθόγκος βου πιο χαμηλός, αφού είναι η βάση μου. Βου, δίγαβου, γάδι και δίγαβου. Στη θεωρία είναι κατάτι λοιπόν κατά δύο μόρια πιο χαμηλός ο και. Στην πράξη ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι είναι και πιο χαμηλός ακόμη. Σαν να έχουμε, είπαμε έτσι, ένα χρώμα τι δευτέρου ήχου. Βουγάδι και δι, δίγαβου, γάδι και δίγαβου. Έτσι, μία πρώτη προσέγγιση του τετάρτου ήχου, συνεχίζουμε από την αρχή. Δίγαβου, γάδι και δίγαβου, γάδι γάβου, γάδι δι, νι δίγαβου, γάδι και δι. Και εδώ το ίδιο. Δι και δι. Να φτάσει στον και να επιστρέψει η μελωδία όταν κινείται στο τετράχορδο αυτό, βουγαδικέ. Έτσι, τότε είναι χαμηλός ο και. Δι και δι γαβου, γαδι και δι γαβου πανι γαβου δι γαβου παβου παπα. Εδώ έχω μία μελωδική φράση γραμμή, η οποία μου θυμίζει πρώτο ήχο. Δι και δι. Εδώ μπορώ να κάνω και τον και πιο υψηλά. Δι και δι γαβου. Αν και βέβαια το ισοκράτημα παραμένει στον βου, το οποίο δεν μας επιτρέπει να κάνουμε τον και. Αν αλλάξω το ισοκράτημα πιο μπροστά, μπορώ να κάνω τον και φυσικό. Αν όμως γίνει η αλλαγή εδώ, πάλι ο και είναι χαμηλός.
δικαιδί γάβου πανίγα. Βλέπετε, ισοκράτημα στον πα. Γάβου πανίγα, βου διγά, βου πα, βου πα, πα. Αλλάζει το άκουσμα. Και εδώ πάλι, στον και. Γα βου 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 και δι γα βου. Επιστροφή στο τετράχορδο, βουγαδικέ. Γα βου 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 και δι γα βου. Γα δι γα δι. Εδώ τώρα πάμε να κάνουμε μία άνοδο προς το οξύ τετράχορδο. Δι. Και στο κράτημα στον φθόγκο δι. Δι νίζω 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 και δι και δι δι. Ό,τι βλέπαμε και λέγαμε και πού στον πλάγιο του τετάρτου ήχο, ο οποίος ουσιαστικά τι έκανε, διατηρούσε και διατηρεί χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κυρίου ήχου του. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα λοιπόν και γενικά στο διατονικό γένος είναι αυτό. Δίνει ζώνη, ζώνη. Όταν το μέλος περιστρέφεται γύρω από κάποιον φθόγκο και συγκεκριμένα γύρω από τον Ι, εδώ ο ζώ λοιπόν είναι κατάτι υψηλός, με δίεση προς τον Ι. Στην κατάβαση είναι με ύφεση. Δίνει ζώνη, ζώνη. Ζω και δι και δι δι. Έτσι. Δίνει ζώνη, ζώνη, ζω και δι και δι δι. Αν ήταν δεσπόζων φθόγκος ο ζώ, τότε θα ήταν στη φυσική του θέση και θα γινόταν κάτι άλλο ίσως. Εδώ όμως η μελωδία κινείται γύρω από τον Ι. Αυτό σημαίνει ότι ο ζώ έλκεται από τον Ι. Δίνει ζώνη, ζώνη, ζώ και δι και δι δι. Και πάμε σιγά σιγά να κατέβουμε και πάλι προς τον βου. Φτάνουμε στον ζώ και επιστρέφουμε. Ο ζώ είναι με ύφεση, την έχει κιόλας. Ζώ και δι γα δι και δι γα βου γα δι. Γα δι, γα δι, γα βου πα, βου πα, πα. Πάλι κατάληξη στον πα. Okay, εδώ είναι κατάτι χαμηλός, γιατί πάλι είπαμε, είμαστε στο τετράχορδο βουγαδικέ. Εδώ έχουμε άκουσμα πρώτου ήχου, θα λέγαμε. Βου και επιστρέφω πάλι. Βου, 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 βου και δι, γα βου. Γα δι γα βου γα δι δι βου γα βου πανι. Εδώ κατεβαίνουμε στο φθόγκο νι. Βου γα βου πανι. Ή το ισοκράτημα πάει στο νι για να είμαστε μαζί, ή μπορούμε να το πούμε και όλοι μαζί, μελωδί και ισοκράτες. Βου γα βου πανι. Και πάλι το ισοκράτημα στο βου. Βου, βου, γα, βου, πανι, και με δι, και ζω, και δι, γα, γα, βου. Αυτή λοιπόν η πρώτη μας ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, πιστεύω, έτσι, και θέλω και τη δική σας άποψη και γνώμη για τον τέταρτο ήχο στα αργοσύντομα του μέλη. Ας το δούμε όμως και μέλος. Απήχημα, όπως είπαμε αρχικά, στον φθόγκο πα. Αμέσως οι ισοκράτες στον βου. Κύριε. Ξανά λοιπόν. Κύριε. Εκέκραξα προσε εισακούσον
ακούσον μου Κύριε, Κύριε, εκέκραξα πρόσε εις ακούσον μου. Πρόσες τη φωνή της δεήσεως μου. Εν το κεκραγένε με πρόσε εις ακούσον μου, Κύριε. Αυτή η εναλλαγή της βάσης, μία από τον Βου να πάμε στον Πα, πιστεύω πως είναι και η ομορφιά που βλέπουμε στον τέταρτο ήχο. Ακόμη μία φορά μέλος και ας μείνουμε εδώ για το σημερινό μάθημα. Αυτό που προσωπικά με ενδιαφέρει είναι να αφομοιώσετε όλα αυτά τα οποία έχω πει μέχρι στιγμής. Γιατί λέμε πολλές φορές, έχω ακούσει, ότι εγώ θα έλεγα ότι είναι παρεξηγημένος σαν ήχος ο τέταρτος. Έχω ακούσει να λένε, δεν μου αρέσει ο τέταρτος. Νομίζω είναι πάρα πολύ όμορφος σαν ήχος. Αρκεί να ξέρω να τον ψάλω όπως πρέπει, έτσι. Και πάλι λοιπόν. Ναι, Κύριε, εκέκραξα πρόσε εις ακού. Αφού μάθω καλά την παραλλαγή, την έχω αφομοιώσει, μπορώ σιγά σιγά να πάω να κάνω και τις αναλύσεις, την ερμηνεία, όπως εδώ που ακούσατε τώρα. Ισάν ήδη ισάκουσόν μου. Με τα κηδήματα. Σόν μου ισάκουσόν μου. Οι δύο βαρίες, Ισάκουσόν μου, Κύριε, Κύριε, εκέκραξα πρόσε, Ισάκουσόν μου. Εδώ πρέπει να δώσω το ιδιαίτερο χρώμα που αρμόζει στον ήχο. Ισάκουσόν μου. Να πέσει ο ζω και ο και έχει ένα ιδιαίτερο άκουσμα. Αν το πω Ισάκουσόν μου, δεν μου λέει κάτι. Ισάκουσόν μου, πρόσχες τη ζωή και διπρόσχες τη φωνή της δεήσεως μου. Εν το κεκραγένε με, εν το κεκραγένε με, πρόσε εις ακούσον μου, Κύριε. Και η κατάληξη, ο ζω με ύφεση και κατάληξη στον βου. Τι όμορφα ακούγεται.
εις άκουσον μου, Κύριε, ζώη και διγαγάβου, Κύριε. Καθώς υπάρχει και το ψηφιστόν εδώ, υπάρχει και η άλλη ερμηνεία από τα κεντήματα πριν να ανεβούμε ακόμη μία φωνή και να κατέβουμε. Εις άκουσον μου, Κύριε. Θα έλεγα όμως να μείνουμε εδώ όπως ακριβώς έχει, απλώς σας το αναφέρω. Εις άκουσον μου, Κύριε. Ως μία κλασική ερμηνεία, ως οφείλουμε να πούμε και εμείς. Λοιπόν, νομίζω πως είναι αρκετά αυτά για το πρώτο μάθημά μας. Να κάνουμε μία μικρή ανακεφαλαίωση. Ήχος τέταρτος στα αργοσύντομα του μέλη. Δεν θέλω ακόμα να τα κατονομάσω. Κάποια έχετε ακούσει, έτσι, τουλάχιστον τις γενικές έννοιες, ιρμολογικά μέλη, στιχηραρικά μέλη, παπαδικά μέλη. Αρχικά, ας τα αφομοιώσουμε ως σύντομα, αργοσύντομα. Τώρα, λοιπόν, είμαστε στα αργοσύντομα μέλη του τετάρτου ήχου. Η βάση μας. Έχουμε μια διπλή βάση, θα λέγαμε. Ενώ αρχίζουμε με βάση τον πα, άρα το απήχημα του τετάρτου είναι στον φθόγκο πα, στην πορεία βλέπουμε ότι η βάση εναλλάσσεται μεταξύ του πα και του βου. Άρα λοιπόν, αρχίζουμε με πα, εναλλάσσεται η βάση μας κατά την διάρκεια του μέλους, για να έχουμε κατάληξη τελική στον φθόγκο βου. Δεσπόζοντες φθόγκοι είναι ο πα, ο βου και ο δι. Ατελείς καταλήξεις θα κάνουμε στον δι και στον βου, εντελείς καταλήξεις στον πα, τελική κατάληξη όμως θα κάνουμε στο φθόγκο βου. Ναι. Και βέβαια σαν ιδιώματα μπορούμε να πούμε πια αυτά τα οποία ουσιαστικά ισχύουν στο διατονικό γένος όσον αφορά τον φθόγκο ζω, πότε ο ζω είναι φυσικός, πότε είναι με ύφεση. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι επειδή η βάση μας είναι ο βου, φτάνοντας η μελωδία στον φθόγκο και επιστρέφοντας, και επιστρέφει, συγγνώμη, τότε ο φθόγκος και είναι κατάτι πιο χαμηλός για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο τετράχορδο. Αυτά σε πρώτη φάση για τον τέταρτο ήχο. Καλό διάβασμα. Εύχομαι να σας αρέσει, να τον προσεγγίσετε με πολύ έτσι επιμέλεια και αγάπη και θα ανταμώσουμε στο επόμενο μάθημά μας. Μέχρι τότε να είστε όλοι σας καλά. Χαίρετε.